Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Όσοι αγρότες δεν τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων για το έτος 2014, ύστερα από επίσκεψη του Προέδρου του Αγροτικού Συντερισμού Καρίτσας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασεγές Διονύση Φόλιου, στη ΔΟΗ Κατερίνης, χθες Δευτέρα 20 Απριλίου, έγινε ενημέρωση από το τμήμα του ΦΠΑ ότι δεν έχει βγει ακόμη εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Τα προηγούμενα χρόνια οι αγρότες μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών υπέβαλαν τις αιτήσει επιστροφής ΦΠΑ με τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία προς τις ΔΟΗ από αρχές Απριλίου κάθε έτους και η επιστροφή του ΦΠΑ δινόταν στους αγρότες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Φέτος υπάρχει μεγάλη ανησυχία από πλευράς του αγροτικού κόσμου σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ και όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κύριος Διονύσης Φόλιος καλούμε άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να επιληφθεί του θέματος διότι η καθυστέρηση είναι μεγάλη και οι ανάγκε των αγροτών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ξεκινάει η νέα καλλιεργητική εσοδεία είναι πολύ πολύ μεγάλες Υπό την απειλή τσουχτερών προστήμων είναι εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα, αφού η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκπνέει στις 30 Απριλίου και αρκετοί είτε δεν έχουν καταθέσει ακόμη φάκελο, είτε η αίτησή τους δεν έχει προχωρήσει λόγω αδυναμίας των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων που δεν έχουν προσωπικό για να ανταπεξέλθουν στην γραφειοκρατική δουλειά. Αν και τόσο οι αγρότες όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν μια νέα παράταση ακόμη, τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό από το αρμόδιο για το θέμα Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ένα ουδόλος ευκαταφρόνητο πρόστιμο που φτάνει στα 1000 ευρώ για όποιον δεν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο όλο θέμα μέσω της γνωστής ιστοσελίδας του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr μπορούν όλες οι ασφαλισμένες και όλοι οι ασφαλισμένοι του οργανισμού σε όλη τη χώρα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται για τη φορολογική χρήση και για τις δηλώσεις του 2015.